Βύρων Κοντζαμάνη, καθηγητή δημογραφίας, για να δούμε μια νέα πλατφόρμα για το δημογραφικό αλλά και τα στοιχεία της νέας έρευνας, την οποία υπογράφει τις μελέτες του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι αιτίες αύξησης των θανάτων και όλα αυτά τα μεγάλα νούμερα και ποσοστά που είδαμε. Καλό σας απόγευμα. Επίσης, καλό απόγευμα και σε εσάς τους ακροατές και ακροατήρες, σε εσάς και θεατές σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Να ξεκινήσουμε καλύτερα από την έρευνα, που είναι και πιο επίκαιρη. Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα και τα ποσοστά μας σόκαραν. Μας σόκαναν, γιατί μας σόκαναν. Ξέρουμε όλοι ότι στη χώρα μας εδώ και 10 χρόνια, 15 χρόνια, από το 2010 και μετά, έχουμε περισσότερες θανάτους από γεννήσεις. Ξέρουμε επίσης ότι στη διάρκεια του κορονοϊού οι θάνατοι αυξήθηκαν περισσότερο από ό,τι περιμέναμε λόγω του κορονοϊού. Οι γεννήσεις μειώθηκαν ελάχιστα. Επομένως, η αναλογία αυτή εδώ πέρα, θάνατοι προς γεννήσεις, δίνει στο σύνολο της χώρας σχεδόν 170 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο σημείο που είναι σημαντικό είναι το εξής: τα επόμενα χρόνια αυτή η αναλογία δεν θα αλλάξει. Γιατί δεν θα αλλάξει, γιατί θα μειωθούν μεν οι θάνατοι, δεν θα έχουμε την υπερεθνισμότητα που είχαμε στη διάρκεια του κορονοϊού, αλλά θα μειωθούν πολύ περισσότερο οι γεννήσεις. Επομένως, και τα επόμενα χρόνια πορευόμαστε με μια αναλογία στη χώρα μας 170 με 180 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι θα επιταχυνθούν οι ρυθμοί μείωση του πληθυσμού μας. Φυσικά αυτά είναι σε εθνικό επίπεδο. Το βασικό, το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται είναι κανεί τι γίνεται σε χαμηλότερο το εθνικό επίπεδο. Κύριε Κοντζαμάνη, σε αυτά τα στοιχεία κατά τη διάρκεια της έρευνας και με βάση όλα τα δεδομένα που έχετε συλλέξει, όλα αυτά που έχετε και τα εργαλεία που έχετε στη φαρέτερ σας, περιμένατε κάτι διαφορετικό, υπήρχαν αποκλείσεις, υπήρχε κάτι που να σας εντυπωσίασε? Όχι, δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Όπως σας επαναλαμβάνω, δεν περιμένουμε για τα επόμενα χρόνια η αναλογία αυτή να αλλάξει. Θα έχουμε σχεδόν 170 με 180 θανάτους την επόμενη δεκαετία. Για δύο δεκαετίες, 170 με 180 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι μια σταθερά, ό,τι και να γίνει, όποια μέτρα και να πάρθουν, γιατί όποια μέτρα και να πάρθουν, αν πάρθουν και να είναι αποτελεσματικά, θα αποδώσουν μεσοπρόθεσμα, όχι με όχι τα επόμενα 5-10 χρόνια. Αυτοί βέβαια οι δείκτες δείχνουν ότι και τα μέτρα που έχουν πάρθει μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποδώσει. Για να βλέπουμε και τόσο ραγδαία αύξηση, ειδικά την τελευταία τριετία. Κοιτάξτε να δείτε, οι πρόσφατες κυβερνήσεις πήραν κάποια μέτρα. Είναι και οι μόνες που πήραν μέτρα τα τελευταία 50 χρόνια. Εντάξει, αυτό πρέπει να λέγεται. Τα μέτρα όμως τα οποία πάρθηκαν είναι σε αναντιστοιχή, αν θέλετε, με την ένταση της πρόκλησης. Εντάξει. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρθουν πολύ περισσότερα μέτρα και δεν το σημαίνει να πάρθουν πολύ περισσότερα μέτρα. Σημαίνει τα μέτρα τα οποία παίρνονται να είναι αποτελεσματικά, δηλαδή η σχέση κόστους με αποτέλεσμα να είναι η μέγιστη. Άρα εσείς τα λέγατε ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι επαρκή ή ότι ήρθαν πολύ αργά? Ήρθαν πολύ αργά και είναι ανεπαρκή σε σχέση με το διακύβευμα που υπάρχει σήμερα. Mm-hmm. Μην φαντάζεστε ότι σε χώρες που έχουν πολύ πιο ισορροπημένη ισοζύγια γεννήσεων και θανάτων, παρά την Γαλλία, παρά την Ισλανδία, παρά τις σκανδιναβικές χώρες, δεν πήραν μέτρα την τελευταία πενταετία. Τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει για να στηρίξουν την οικογένεια και το παιδί, τα έχουν πάρει εδώ και δεκαετίες. Το πρώτο. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα δεν έχουν πάρει μονάχα μέτρα για την οικογένεια και το παιδί εδώ και δεκαετίες. Έχουν μια κοινωνική πολιτική η οποία επίσης επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο, μάλλον τις τάσεις και τις στάσεις μας και τις συμπεριφορές μας. Εντάξει, τώρα εμείς σε μια πενταετία, σε μια τετραετία, με τα μέτρα τα οποία παίρνουμε, τα οποία σας επαναλαμβάνω, δεν είναι σε αντιστοιχεία με την ένταση του θέματος, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση ριζικά. Πώς θα αλλάξει αυτή η υπόθεση? Δεν είναι τελειό, γιατί τα τελευταία χρόνια έχετε και ένα επιπλέον πρόβλημα το οποίο προστατεύει, που είναι το πρόβλημα της στέγασης. Όπου τα τελευταία τετραετία έχει αλλάξει τραχτικά η κατάσταση στην αγορά στέγης, μάλλον στην αγορά στέγης. Κύριε Κοντζαμάνη, αν υποθέσουμε ότι παίρνονται τα όποια μέτρα σήμερα, μετά και από αυτά τα αποτελέσματα, σε βάθος πόσων ετών πιστεύετε ότι θα δούμε να αποκλιμακώνεται η κατάσταση? 25 ετίες, 20 ετίες, 25 ετίες, 30 ετίες. Άρα δηλαδή για αυτά τα 20 χρόνια, εξής, ότι αν δε, ότι σε εισαγωγικά αν μπορούμε αν, να πούμε ότι είμαστε καταδικασμένοι σε αυτά τα ποσοστά θρησιμότητας. Καταδικασμένοι, προσοχή. Μην λέμε μεγάλο λόγιο καταδικασμένοι. Ήταν λίγο βαρύ. Είναι λίγο βαρύ. Κοιτάξτε να δείτε, όταν για δεκαετίες δεν κάνετε κάτι και έρχεται μια κατάσταση στην οποία οι ειδικοί τουλάχιστον την έχουμε προβλέψει, όταν μια σειρά δεκαετίες δεν κάνετε κάτι, πώς περιμένετε εσείς με τη μαγική ράβδο σε μια πενταετία, σε μια δεκαετία να αλλάξουν ριζικά οι τάσεις? Δεν γίνονται αυτά όπερα. Υπάρχουν στον πληθυσμό, υπάρχουν αδράνειες. Δεν είναι κάτι κάνω σήμερα και την επόμενη μέρα έχω, όταν λέω μεταφορικά την επόμενη μέρα έχω αποτέλεσμα.
Επομένως, ας προσέχαμε τις προηγούμενες σε δεκαετίες. Σε επίπεδο περιφερειών, πιστεύετε ότι υπάρχουν αποκλήσεις οι οποίες είναι αξιοσημείωτες? Και να σου πω και να το πω και, όλας, να το πω και ακραία κιόλας. Υπάρχουν, οι περιφέρειες έχουν μεγάλες διακυμάνσεις, αλλά όχι τόσο μεγάλες διακυμάνσεις. Δηλαδή, πάνω σχάρι, τι σημαίνει μεγάλες διακυμάνσεις? Σημαίνει το εξής, ότι αν στη χώρα μας βρίσκουν 170 θάνατοι ανά μία γέννηση, υπάρχουν περιφέρειες που έχουν σχετικά ισορροπημένα ισοζύγια. Ποιες είναι αυτές? Είναι δύο μονάχα στη χώρα μας. Είναι η περιφέρεια Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτης. Όλες οι υπόλοιπες έχουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Και έχουν μερικές, όπως η Δυτική Μακεδονία, η Δυτική Ιστερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, που έχουν περισσότερους από δύο θανάτους αναγέννηση. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα πάλι στις περιφέρειες, γιατί αν πάτε στους Δήμους και κατέβετε χαμηλότερα, θα διαπιστώσετε ότι η κατάσταση εκεί πέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γιατί έχει τους μισούς Δήμους στη χώρα μας που έχουν τρεις και παραπάνω θανάτους ανά μία γέννηση. Σωστά. Και όπως είπατε, το ζήτημα είναι πολύ παραγωγικό. Πείτε μας. Τι περιμένετε να γίνει? Όταν έχετε τόσο και μερικά, και αν κατεβείτε στις δημοτικές ενότητες, ναι, και έχετε δημοτικές ενότητες που έχουν 4, 5, 6 θανάτους περισσότερο από μία γέννηση. Δηλαδή, όλοι σε αυτή την περίπτωση κινδυνεύουμε, μάλλον θα το πω διαφορετικά, είμαστε κοντά στο όριο της μη αναστρέψιμης κατάστασης. Είμαστε κοντά στο όριο, δηλαδή εκεί πέρα ό,τι και να κάνετε, όταν έχετε 4, 5, 6 θανάτους ανά μία γέννηση, δεν πρόκειται να σταθεί κατά. Γιατί έχετε 5 και 6 θανάτους ανά γέννηση? Γιατί έχετε πάρα πολλούς ηλικιωμένους και πολύ λίγους νέους. Εκεί είναι το θέμα. Επομένως, έχετε μια αυξημένη γύρανση και πολύ λίγους ανθρώπους που κάνουν παιδιά. Πώς θα άλλαξει αυτό εδώ πέρα? Πώς μπορεί να το αλλάξει αυτό εδώ πέρα? Λοιπόν, και όπως σας είπα και νωρίτερα, την ώρα που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, τουλάχιστον νομίζω ότι τον απλό πολίτη, εσάς όχι, ίσως που κάνατε την έρευνα, αλλά τον απλό πολίτη τον σοκάρουν αυτά τα ποσοστά και μάλλον φταίει ότι δεν είμαστε και πολύ καλά ενημερωμένοι.